Ενημερωτική εκδήλωση με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην περίοδο της κρίσης διοργάνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο ΕΦΕΣ σε συνεργασία με την FBS. Τα θέματα που αναλύθηκαν ήταν το business plan της μικρής επιχείρησης και το επαγγελματία ως αντίδοτο της οικονομικής κρίσης και η διαδικασία εξυγίανσης, μέθοδοι και τεχνικές διατήρησης της βιωσιμότητας. Αν θέλουμε να λέμε μεταρρυθμίσεις, όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι έχουν σχολή επιχειρηματία. Να κάνουμε και τα καλά, και όχι μόνο να κόβουμε το ΕΚΑΣ, ο κύριος Ντάσενμπρουκ έχει μεταπτυχιακό στη σχολή επιχειρηματία. Ήταν ανθοπόλης, ήταν γεωπόνος και έγινε και οικονομολόγος. Λοιπόν, το Βέλγιο το ίδιο, άλλες χώρες το ίδιο. Γιατί ο Έλληνας επιχειρηματίας να είναι ξεκρέμασος? Πραγματικά έγινε μια πολύ καλή εισπερίδα. Όσοι την παρακολούθησαν βγήκαν σοφότεροι. Έδωσε τις γνώσεις του κύριου Καμπούρη, ερέως καταγωγής οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι βγήκαμε πιο ενισχυμένοι, πιο μορφωμένοι. Καταλάβαμε κάποιες μεθόδους και τακτικές πώς μπορούμε να κρατήσουμε την επιχείρησή μας βιώσιμη. Αλλά χρειάζεται και η ειδική συμβουλή από τον κύριο Καμπούρη. Θέλουν να συνεργαστούν, να πάρουν και άλλες πληροφορίες. Ήταν καθήκον της Ομοσπονδίας να φτιάχνει, να κάνει αυτή την ημερίδα και θα συνεχίσουμε και σε άλλες ημερίδες με τον κύριο Καμπούρη. Άλλωστε σήμερα βγήκε και ένα πολύ καλό συμπέρασμα ότι πρέπει να ξαναλειτουργήσει η σχολή του επιχειρηματία και η πρόταση δικιά μου και το Διοικητικό Συμβούλιο απέναντι στον κύριο Καμπούρη να την δημιουργήσουν πάλι τη σχολή επιχειρηματία και όλοι οι επιχειρηματίες στο ΣΕΡΟ να παρακολουθήσουν ορισμένα μαθήματα. Μας ικανοποιεί ότι θα συμμετέχει και αφιλοκερδώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτήν πάλι τη σχολή επιχειρηματία. Πραγματικά έγινε μια εκδήλωση από την οποία, όπως προβλέψαμε, οι συνάδελφοι επιχειρηματίες θα έβγαιναν κερδισμένοι από αυτή την ημερίδα. Ακούστηκαν λοιπόν οι τεχνικές, οι μέθοδοι με τις οποίες μπορεί κάποιος να προχωρήσει την εξυγίανση της επιχειρήσεώς του, να δει πώς πρέπει και να αντιμετωπίσει το τρίγωνο των Βερμούδων, όπως ακριβώς το αποκάλυψε ο καθηγητής κ. Καμπούρης, αναφερόμενος στο δημόσιο, στις τράπεζες και στα ασφαλιστικά ταμεία. Και πιστεύουμε ότι, αν κρίνουμε και από την προσέλευση του κόσμου, ότι η μερίδα ήταν επιτυχημένη. Μέσα από την ενημέρωση που έκανε ο κύριος Δημήτρης Καμπούρης, Γενικός Διευθυντής της FBS, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα, ενώ δόθηκαν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα των επαγγελματιών που έδωσαν το παρόν στην εσπερίδα. Η εκδήλωση αυτή αναφερόταν και είχε πει δώσει το ενδιαφέρον της στην ιδιαίτερα μικρές επιχειρήσεις. Και λέγοντας μικρές επιχειρήσεις, λέμε αυτές που δεν έχουν βιβλία τρίτης κατηγορίας, δεν κάνουν συντάσσεων συλλογισμού, αλλά είναι επιτεδηματίες και μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις. Στις οικογενειακές αυτές επιχειρήσεις δείξαμε μια μεθοδολογία πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε και πώς μπορούν να καθιστούν αυτές βιώσιμες. Και ταυτόχρονα πώς θα βελτιώσουν τη δραστηριότητά τους και πώς θα ελέγξουν αν είναι αυτές βιώσιμες. Για να υπάρχει βιωσιμότητα της επιχείρησης, ποια είναι τα βασικά κριτήρια? Καταρχήν θα πρέπει ο επιχειρηματίας να γνωρίζει τους κανόνες της σωστής επιχειρηματικής παιδείας, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι να μπορεί να κάνει ένα μικρό προϋπολογισμό, να μπορεί να τιμολογεί σωστά, να κοστολογεί σωστά. Αυτά τα ξεκίνησε κάποτε η σχολή επιχειρηματία που την ίδρυσα εγώ, αλλά δυστυχώς την εγκατέλειψαν και σήμερα βλέπουμε αυτή την αδυναμία που έχουν. Σήμερα γενικά οι επιχειρηματίες είναι δέσμοι των, αυτό που ονόμασα τρίγωνο των Βερμούδων, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο. Και η πτώση του τζίρου, η ύφεση, δεν τους δίνει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν.